Κυρίες και κύριοι, γι' αυτού εξοχώτης ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Τελετή διαβεβαίωσης των νέων υπουργών. Η κυρία Στέφη Δράκου καλείται όπως προσέρθει για να δώσει την ενομισμένη διαβεβαίωση ως Υπουργός Δικαιοσύνης. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της, καθώς και ακεραία την επετέλεση των καθηκόντων που μου ανατίθενται ως Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Καλείται ο κύριος Μιχάλης Χατζιπαντέλας, όπως προσέρθει για να δώσει την ενομισμένη διαβεβαίωση ως Υπουργός Υγείας. Διαβεβαιώ επιτίμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της, καθώς και ακέραια την επιτήρηση των καθηκόντων μου που με ανατίθονται ως Υπουργού. Γι' αυτού εξοχώτης, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας παρακαλείται όπως υπογράψει το βιβλίο των διορισμών. Η κυρία Στέφη Δράκου καλείται όπως παραλάβει το διορισμό της. Ο κύριος Μιχάλης Χατζιπαντέλας καλείται όπως παραλάβει το διορισμό του. Παραλαβή διορισμού από τους νέους αξιωματούχους του κράτους. Ο κύριος Μάριος Πελεκάνος καλείται όπως προσέλθει να παραλάβει το διορισμό του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλείται η κυρία Νιώβη Παρισσινού ως αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος. Καλείται ο κύριος Ανδρέας Ιωσήφ, στον οποίο ανατίθονται καθήκοντα Διευθυντή Γραφείου Τύπου Προέδρου της Δημοκρατίας. Καλείται ο κύριος Παναγιώτης Σεντόνας ως Επίτροπος του Πολίτη. Καλείται στο βήμα ο εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για να απευθύνει το χαιρετισμό του. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να ομολογήσω πως είναι με ανάμεικτα αισθήματα που προχωρώ στην αναδιάταξη του κυβερνητικού σχήματος. Αισθήματα λύπης γιατί αποχωρίζομαι από ικανότατους και καταξιωμένους συνεργάτες, όπως και αισθήματα ευγνωμοσύνης και ευχαριστειών για το έργο που επιτέλεσαν κατά την διάρκεια της παρουσίας τους στην κυβέρνηση. Γι' αυτό και νιώθω την ανάγκη και δημόσια να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, που χάρη στο πείσμα, τη μεθοδικότητα και την εργατικότητα του, πέτυχε το στόχο εφαρμογής του συστήματος υγείας, μιας από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά αυτό που θέλω να τον συγχαρώ επίσης είναι και για την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας. Ευχαριστίες απευθύνω και προς την κυρία Νέμιλη Γιολίτη,
για τις φιλότιμες προσπάθειες προώθησης των μεταρρυθμίσεων στους τομείς της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Εξίσου θερμότατα, ευχαριστώ τον αποχωρούντα κυβερνητικό εκπρόσωπο, το φίλο μου Κυριάκο Κούσο, ο οποίος με ήθος και εντιμότητα επιτυχώς υπηρέτησε τον πολιτικό πολιτισμό σε μια περίοδο που την διέκρινε η τοξικότητα του πολιτικού λόγου. Το πιο σημαντικό, αποχωρεί με την ίδια αξιοπρέπεια που τον διέκρινε καθ' όλη την διάρκεια της θητείας του. Εάν παραλείπω την αναφορά στους συνεργάτες μου, τον Παναγιώτη τον Σεντόνα και τον Βίκτορα τον Παπαδόπουλο, είναι γιατί θα συνεχίσουν να υπηρετούν την κυβέρνηση από άλλες εξίσου σημαντικές θέσεις. Ένα θέλω όλοι να γνωρίζουν. Το έργο που επιτέλεσαν θα είναι μέτρο σύγκρισης για όσα καλούνται να πράξουν όσοι τους διαδέχονται προκειμένου με αποτελεσματικότητα να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του λαού. Κυρίες και κύριοι, ενασκώντας τις εκ του συντάγματος εξουσίες μου, προχωρώ σήμερα στον διορισμό της κυρίας Στέφης Δράκος, Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του κυρίου Μιχάλη Χατζιπαντέλα ως Υπουργού Υγείας, του κυρίου Μάριου Πελεκάνου ως κυβερνικού εκπροσώπου, της κυρίας Αναστασίας Ανθούση, ως Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία θα αναλάβει καθήκοντα ευθύς μετά την έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, της κυρίας Νιώβης Παρισινού ως αναπληρώτριας κυβερνητικής εκπροσώπου, του κυρίου Ανδρέα Ιουσήφ στη θέση του Διευθυντή Γραφείου Τύπου της Προεδρίας, ενώ του κυρίου Παναγιώτη Σεντόνα στη θέση του Επιτρόπου Εθελοντισμού, που μετονομάζεται σε Επίτροπο του Πολίτη, αφού οι συντονιστικές του δράσεις θα διευρυνθούν ώστε να περιλαμβάνουν προγράμματα για ενεργότερη εμπλοκή της κοινωνίας στα πολιτικά δρόμενα. Κυρίες και κύριοι, κατά την επιλογή των νέων μελών της κυβέρνησης, δεν παραγνωρίστηκαν η προσωπικότητα και οι ικανότητες του γυναικείου φύλου, με την παρουσία για πρώτη φορά από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την παρουσία στο κυβερνητικό σήμα, 5 καταξιωμένων κυρίων. Κυρίες και κύριοι, υπουργοί και αξιωματούχοι, σας συγχαίρω και σας εύχομαι κάθε επιτυχία και δημιουργική παρουσία στα αξιώματα που αναλαμβάνετε. Με την ευκαιρία, την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, θέλω να αναφέρω πως ο σημερινός ανασχηματισμός συμπίπτει με τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την ημέρα εντολής που ο λαός μου ανέθεσε την διακυβέρνηση της χώρας. Μέσα στο πλαίσιο της λογοδοσίας, θεωρώ ως ελάχιστο καθήκον να προβώ σε ένα συνοπτικό απολογισμό του έργου που έχει επιτελεστεί και των δράσεων που απαιτούνται τους επόμενους 20 μήνες διακυβέρνησης, προκειμένου να επιτύχουμε την ολοκλήρωση του προγράμματος διακυβέρνησης, αλλά το πιο σημαντικό, του Εθνικού Σχεδίου Κύπρος το Αύριο. Είναι καλά γνωστό κάτω από ποιες, αν θέλετε, συνθήκες αναλάβαμε την διακυβέρνηση του τόπου. Η χώρα ευρίσκεται πρωτού κινδύνου ατάκτου χρεοκοπίας. Χάρη στην αποφασιστικότητα, τις τολμηρές αποφάσεις ευθύνης, τη συμβολή των συνεργατών μου στο Υπουργικό Συμβούλιο και όχι μόνο, τη συνεργασία των κοινοβουλευτικών κομμάτων, των κοινωνικών εταίρων, αλλά κυρίως τις θυσίες του κυπριακού λαού, μετατρέψαμε την κρίση σε ευκαιρία και αναστρέψαμε τα άκρως αρνητικά δεδομένα, επιτυχάνοντας μεταξύ άλλων, πρώτον, την έξοδο μας από το μνημόνιο πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν, την επαναφορά της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα από την κατηγορία σκουπιδιών που την κατέτασαν το 2012 οι Διεθνή Οίκοι Αξιολόγησης, τρίτον, μέσα από την συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετύχαμε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, αλλά και πρωτογενή πλεονάσματα αντί των ελλειμματικών προϋπολογισμών που κατεγράφονται πρώτης ανάληψης της εξουσίας. Τέταρτον,
την σταθερή καταγραφή ρυθμών ανάπτυξης που πριν την πανδημία υπερεύαιναν το 4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Πέμπτον, πετύχαμε την μείωση της ανεργίας από το 16% στο 7%. Δυστυχώς, η έλευση του κορονοϊού ανέκοψε προσωρινά την πορεία ανάπτυξης και προόδου που παρατηρείται στη χώρα. Παρά τα αυτά, θα πρέπει να αναλογιστούμε πως οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας θα ήταν πολύ μεγαλύτερες και ιδιαίτερα αρνητικές εάν δεν ήμασταν σε θέση να εφαρμόσουμε ουσιαστικές αποφάσεις στήριξης της οικονομίας ύψους που υπερβαίνει το 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, πέραν της επίτευξης του βασικού στόχου της ουσιαστικής περιφρούρησης του αγαθού της υγείας και της ζωής, κατορθώσαμε να προστατεύσουμε θέσεις εργασίας, να θωρακίσουμε επιχειρήσεις, να στηρίξουμε τις ευάλωτες ομάδες και συνακόλουθα να διαφυλάξουμε την κοινωνική συνοχή. Φίλες και φίλοι, παράλληλα με την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας, προχωρήσαμε με την υιοθέτηση τολμηρών διαρθρωτικών και πολιτικών, προκειμένου μέσα από τον εξυγχρονισμό να αντιμετωπίσουμε τις διαχρονικές παθογένειες και αγκυλώσεις ενός κράτους που παρέμενε σε εποχές του παρελθόντος. Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρω πρώτον στην υγεία με την μεταρρύθμιση και εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας και την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων, ύστερα από δεκαετίες ατέρμονων εξαγγελιών και συζητήσεων. Το ΓΕΣΥ σήμερα αποτελεί την μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η συνεισφορά του στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεύτερον, το κράτος πρόνοιας. Πήραμε μια σειρά αποφάσεων για μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που ανέδειξαν την ευαισθησία της κυβέρνησης απέναντι σε όσους έχουν ανάγκη στήριξης του κράτους με πρώτη και μεγαλύτερη μεταρρύθμιση, την εισαγωγή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, την διασφάλιση συντάξεων για όλους πάνω από το όριο της φτώχειας, την υιοθέτηση προγραμμάτων προστασίας για τις πολύτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες, την δημιουργία καταφυγίων φιλοξενίας για γυναίκες θυμάτων βίας και την δημιουργία χώρων στέγασης εγκαταλελειμμένων παιδιών. Πρόσθετα, πήραμε αποφάσεις για την βελτίωση της ζωής ατόμων με αναπηρίες αλλά και χρόνιες παθήσεις. Για να μην αναφερθώ στην επαναφορά του επιδόματος μάνας, την αναγνώριση των εκμητρογωνίας προσφύγων, την θέσπιση της άδειας πατρότητας, την επέκταση της άδειας μητρότητας και σωρίας άλλων μέτρων ενίσχυσης του δικτύου προστασίας ευάλωτων ομάδων και αναξιοπαθούν των συμπολιτών μας. Ενισχυμένα εξάλλου ήσαν τα μέτρα που λήφθηκαν μέσω των προγραμμάτων στήριξης των ανέργων και κατάρτισης ανέργων συμπολιτών μας. Σημαντικό μέτρο στήριξης των εργαζομένων υπήρξε η αποκατάσταση των ταμείων πρόνοιας των εργαζομένων κατά 75% με ένα πρόγραμμα που υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή προχωρήσαμε στην κατάργηση της έκτακτης εισφοράς στους μισθούς των εργαζομένων τόσο στο δημόσιο έσω και στον ιδιωτικό τομέα. Προχωρούμε στη σταδιακή επαναφορά των απολαβών των δημοσίων υπαλλήλων πρώτων αποκαπών, γεγονός που θα ολοκληρωθεί το τέλος του 2022, ενώ εξυγχρονίσαμε και επαναφέραμε τον θεσμό της ΑΤΑ. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο μέρημνας εντάσσεται και η υιοθέτηση της νέας στεγαστικής πολιτικής για στήριξη των κατοίκων της Υπαίθρου, των ορεινών ακριτικών και μειονεκτουσών περιοχών. Μια πολιτική μέσω της οποίας επωφελούνται 386 συνολικά κοινότητες. Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου είναι και η δρομολόγηση από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης
της ανέγερσης πέραν των 1000 οικιστικών μονάδων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα παραχωρηθεί με την μέθοδο του προσιτού ενοικίου, ενώ παράλληλα επιδοτείται το επιτόκιο για αγορά ιδιόκτητης κατοικίας από νεαρά ζευγάρια με ένα ποσό ύψους που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο, 1 εκατομμύριο ή 1 δισεκατομμύριο, για να μην υπερβάλλω. Περίπου 20.000 το κάθε ζευγάρι. Μάλιστα. Επομένως, να διαγραφεί το 1 δις ή το 1. Γνωρίζω ότι είναι ένα σημαντικό ποσό. Και... 5.000 μέχρι τώρα το ζευγάρι. Συνεχίζω με την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχουμε επιδείξει σε θέματα που άπτονται της απονομής της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Όσον αφορά την δικαιοσύνη, προχωρήσαμε στη σύσταση νέων δικαστηρίων όπως του Διοικητικού και Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, ενώ αυξήσαμε κατά 50% τον αριθμό των υπηρετούντων των δικαστών, προκειμένου να επιταχυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης, να γίνουν πιο λειτουργικά τα δικαστήρια μας. Ταυτόχρονα, τον Μάιο του 19, καταθέσαμε 6 νομοσχέδια για σημαντικότατες μεταρρυθμίσεις στον τομέα απονομής της δικαιοσύνης. Μεταρρυθμίσεις που προνοούν την επαναφορά συνταγματικών προνοίων όσον αφορά την δομή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που προνοούν τη σύσταση εφετείου, τη σύσταση εμπορικού δικαστηρίου, ναυτοδικείου, αλλά και νομοσχέδια που αφορούν τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου με στόχο πάντα τον εξυγχρονισμό και του συστήματος, αλλά και την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Παράλληλα, προχωρήσαμε στην ανέγερση ή αναβάθμιση νέων δικαστικών μεγάρων. Όσον αφορά το κράτος δικαίου, εκπονήθηκε εθνική στρατηγική για πάταξη της διαφθοράς, στην βάση της οποίας εδράζεται το οριζόντιο σχέδιο διαφάνεια, λογοδοσία, κράτος δικαίου που περιλαμβάνει 58 συνολικά δράσεις. Ενδεικτικά και πάλι θα ήθελα να αναφέρω πως προχωρήσαμε στην αναβάθμιση και ενίσχυση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στα Υπουργεία, ενώ η νομική υπηρεσία προχώρησε στη σύσταση μονάδας καταπολέμησης της διαφθοράς. Την ίδια στιγμή έχουν κατατεθεί στη Βουλή σημαντικά νομοσχέδια που ενισχύουν τους μηχανισμούς ελέγχου και πάταξης της διαφθοράς, όπως η σύσταση ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, η προστασία προσώπων που καταγγέλουν πράξεις διαφθοράς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, τρίτον, ρύθμιση κανόνων διαφάνειας και δημιουργία μητρώου προσώπων που εμπλέκονται στις διαδικασίες λήψης δημοσίων αποφάσεων, τέταρτο, η αύξηση των ποινών που προβλέπονται για νομικά πρόσωπα σε περίπτωση καταδίκης τους για αδικήματα διαφθοράς, πέμπτον, η συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις. Πέραν τούτου, προχωρήσαμε στον πλήρη εξυγχρονισμό και αναβάθμιση του σοφρονιστικού συστήματος, το οποίο αποτελεί πλέον πρότυπο σε όλη την Ευρώπη. Την ίδια ώρα εισήξαμε τον θεσμό της πολιτικής συμβίωσης και ποινικοποίησης της ρητορικής μίσους. Για να γίνουν όμως κατορθωτά τα όσα έχω προαναφέρει, στον τομέα της οικονομίας λήφθηκαν μια σειρά μέτρων που βοήθησαν στην επανεκκίνηση της οικονομίας, αλλά και στη στήριξη τόσο του επιχειρήν όσο και των εργαζομένων. Και πάλι θα αρκεστώ σε ενδεικτική αναφορά των ελκυστικών φορολογικών ελαφρύσεων και κινήτρων που έχουμε προωθήσει. Πρώτον, καταργήθηκε η φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας. Μειώθηκαν τα μεταβιβαστικά τέλη κατά 50%. Προωθήθηκαν φορολογικές εκπτώσεις για όλα τα νέα κεφάλαια που επενδύονται σε κάθε κυπριακή επιχείρηση. Δόθηκαν φορολογικά κίνητρα και για καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Δόθηκαν πολεοδομικά κίνητρα. Διαφοροποιήσαμε τα κριτήρια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος που ως αποτέλεσμα υποβοήθησε την αναθέρμανση της οικονομίας με επενδύσεις ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ
και την δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας. Θέλω να σημειώσω πως για τις παθογένειες και τα κενά και τις αδυναμίες που παρουσίασε το επενδυτικό πρόγραμμα θα κάνω αναφορά στη συνέχεια. Και θα πρέπει να σημειώσω πως είναι αυτά τα φορολογικά και πολεοδομικά κίνητρα που οδήγησαν σε μια νέα σειρά εμβληματικών ξένων και εγχώριων επενδύσεων που ενίσχυσαν περαιτέρω την αναπτυξιακή μας δυναμική, όπως το 4 νέες μαρίνες, το πολυθυματικό καζίνο, αλλά και ένας σημαντικός αριθμός μεγάλων επενδύσεων σε φαρμακευτικές εταιρείες, οικιστικές, εμπορικές, τουριστικές αναπτύξεις σε όλη την επικράτεια. Ταυτόχρονα, ενισχύσαμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ευρύτερη μεσαία τάξη μέσω της διάθεσης 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της αντίστοιχης ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. Της αντίστοιχης τράπεζας εννοώ, ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. Επιπλέον, υιοθετήσαμε νέα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα της νεανικής και γυναικείας και νεοφυούς μέσω εθνικών πόρων που μέχρι το 2027 θα ξεπεράσουν τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του κράτους και την ενίσχυση ευελιξίας και αποδοτικότητας του προς όφελος της οικονομίας αλλά και την αναβάθμιση των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών, δημιουργήσαμε αυτόνομες διοικητικές δομές υφυπουργεία για κρίσιμους τομείς όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός, η έρευνα, καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, κοινωνικής πρόνοιας, ενώ ευελπιστώ συντόμως να έχουμε και το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Εξίσου σημαντική είναι και η δημιουργία νέων επιτρόπων για υλοποίηση συγκεκριμένων στοχευμένων πολιτικών και δράσεων, όπως ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, αλλά και ο Επίτροπος Εθελοντισμού, που όπως έχουμε πει με το ονομάζεται σε Επίτροπον του Πολίτη, διευρύνονται δηλαδή οι σχεδιασμοί και οι δράσεις του. Ενοποιήσαμε κυβερνητικά τμήματα, όπως το Τμήμα Φορολογίας, ενώ καταργήσαμε τμήματα του δημοσίου και δημόσιους οργανισμούς που είχαν ολοκληρώσει την αποστολή τους. Κάναμε την επαφή του κράτους με τον πολίτη ακόμη πιο ελκυστική, πιο προσιτή, αυξάνοντας τον αριθμό των κέντρων εξυπηρέτησης του πολίτη, διευρύνοντας το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουν τα κέντρα εξυπηρέτησης, υιοθετώντας παράλληλα σύγχρονα πρότυπα εξυπηρέτησης. Καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση διαδραματίζει και η ριζική αναβάθμιση των υπηρεσιών, που προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλο το φάσμα της επαφής του πολίτη με το κράτος. Μπορεί να μην έχουμε φτάσει στην πλήρη ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όμως ήδη βλέπουμε δείγματα γραφής, όπως η ηλεκτρονική υπογραφή, η ηλεκτρονική εγγραφή των μαθητών, των στρατευσίμων, η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κτηματολογίου, οι υπηρεσίες του ΓΕΣΥ και του Συστήματος Υγείας, αλλά και άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου μέσω του Συστήματος Αριάδη. Ένα άλλο στοιχείο, ένας άλλος τομέας, αν θέλετε, ορθότερα, είναι η παιδεία. Στον τομέα της παιδείας προχωρήσαμε στην υιοθέτηση νέων αναλυτικών προγραμμάτων και τις ανατετράμινων εξετάσεις, την επέκταση του ολοήμερου σχολείου, ενώ και στον πολλαπλασιασμό και επέκταση μουσικών και αθλητικών σχολείων και στην υιοθέτηση προγραμμάτων που αφορούν στην πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στα σχολεία μέσης γενικής εκπαίδευσης. Η σημαντικότερη μεταρρύθμιση υπήρξε στο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών με σταδιακή κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος καταλόγου διοριστέων, δίδοντας έτσι την ευκαιρία σε χιλιάδες νέους να διεκδικήσουν αξιοκρατικά τον διορισμό τους. Μεριμναδόθηκε ταυτόχρονα και στην ανέγερση νέων σχολικών μονάδων που υπερβαίνουν τις 30, ενώ οι ανακαινήσεις των δημοσίων σχολείων ξεπερνούν τις 150 μονάδες,
Προχωρούμε στην ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση όλων γενικότερα των σχολείων, ενώ ταυτόχρονα με προχτεσινές αποφάσεις και εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας στην ψηφιακή αναβάθμιση όλων των σχολικών μονάδων, εισάγοντας έτσι την ψηφιακή παιδεία. Στον τομέα της ανωτάτης εκπαίδευσης, έμφαση δώσαμε στη μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο, τόσο με την ενίσχυση των υφισταμένων, όσο και με την αδειοδότηση και λειτουργία νέων ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά και την σύναψη δεκάδων διακρατικών συμφωνιών για αμοιβαία αναγνώριση τίτλου σπουδών. Σαν αποτέλεσμα τούτου αρκεί να αναφέρω ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 οι φοιτούντες στα Πανεπιστήμια Κύπρου ανήρχοντο σε 32.000 φοιτητές, ενώ σήμερα ανέρχονται ή υπερβαίνουν τις 53.000, εκ των οποίων θέλω να σημειώσω το 43% είναι Κύπροι, το 35,5% είναι Ευρωπαίοι πολίτες, που αυτό δείχνει και το επίπεδο της προσφερομένης ανωτάτης παιδείας, Ευρωπαίοι πολίτες το 35%, ενώ 21,5% προέρχονται από πολίτες τρίτων χωρών. Για να ενισχύσουμε τις πολιτικές του κράτους που αφορούν τον πολιτισμό, με νομοσχέδιο, το έχω προαναφέρει, που κατατέθηκε στη Βουλή και ευελπιστώ ότι σύντομα θα εγκριθεί, δρομολογήσαμε την δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού, ενώ για πρώτη φορά προχωρούμε στην κατοχήρωση του καλλιτεχνικού επαγγέλματος με κριτήρια που προσδιορίζουν την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία. Παράλληλα, διαπιστώνοντας την έλλειψη, την ανάγκη ύπαρξης, αν θέλετε, ανωτάτου πνευματικού ιδρύματος, προχωρήσαμε στη σύσταση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Φίλες και φίλοι, στον τομέα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, έχουμε επιτύχει να αναβαθμίσουμε τις σχέσεις μας με όλες τις χώρες των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και με όλα τα γειτονικά κράτη, ενώ θεσμοθετήσαμε τριμερείς μηχανισμούς συνεργασίας μαζί με την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τον Λίβανο, την Παλαιστινιακή Αρχή, την Αρμενία, και κατά ανάλογον τρόπο εδραιώνουμε τις σχέσεις μας με τα κράτη του Αραβικού κόλπου. Την ίδια στιγμή συνύψαμε μια σειρά αμυντικών συνεργασιών, μεταξύ άλλων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, το Ισραήλ και όχι μόνο. Σαν αποτέλεσμα της αναβάθμισης των σχέσεων μας με τις υπάρχει να αναφέρω ότι έγινε κατορθωτή η άρση του εμπάρκο πώλησης όπλων προς την Κύπρο, ενώ ευρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι διαβουλεύσεις κατάργησης της θεώρησης εισόδου στην εν λόγω χώρα. Όσον αφορά την αμυντική θωράκιση, μετατρέψαμε την Εθνική Φρουρά σε ημιεπαγγελματικό στρατό, με ταυτόχρονη μείωση της στρατιωτικής θητείας σε 14 μήνες, με ενίσχυση του αξιώμαχου της Εθνικής Φρουράς, αλλά και προχωρώντας στην αναβάθμιση του εξοπλιστικού προγράμματος, που για ευνόητους λόγους δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Όσον αφορά τώρα την περιβαλλοντική πολιτική, επικυρώσαμε καταρχήν τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και μέσα σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε την σχετική εθνική στρατηγική. Επενδύσαμε στην πράσινη οικονομία με σειρά κινήτρων και χορηγιών, σχεδιάσαμε την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση, αυξήσαμε τα πράσινα σημεία, ενώ αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το πρόγραμμα «Πληρώνω όσο πετώ». Βεβαίως, πρέπει να είμαι ειλικρινής, γνωρίζομαι πως πολλά ακόμα πρέπει να γίνει. Γι' αυτό και στο σχέδιο ανάκαψης και αθεκτικότητας περιλαμβάνονται μεταρρυθμιστικές δράσεις ύψους 448 εκατομμυρίων ευρώ. Ύστερα από δεκαετίες, για πρώτη φορά εκπονήθηκε και υλοποιείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αηφόρο ανάπτυξη του Εθνικού Πάρκου του ΑΚΑΜΑ.
Κυρίε και φίλοι, δίνοντας έμφαση στον πρωτογενή τομέα της γεωργίας, προχωρήσαμε σε μέτρα στήριξης των γεωργών και κίνητρα προσέλκυσης νέων στην γεωργική απασχόληση. Και όταν λέω γεωργών, εννοώ γεώργο κτηνοτρόφο. Δώσαμε, όπως είπα, κίνητρα για την ενασχόληση των νέων στην γεωργική, γεώργο κτηνοτροφική παραγωγή, ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για περαιτέρω τεχνολογική ανάπτυξη του τομέα, βελτιώνοντας τις αγροτικές υποδομές, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην Ήπεθρο και παρέχοντας μια σειρά από στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης ανάλογα με τον κλάδο και την περιοχή που δραστηριοποιείται ο κάθε αγρότης. Είναι χαρακτηριστικό πως το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από ευρυπαϊκούς και εθνικούς πόρους την περίοδο 14-20 ανήλθε περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Προς την ίδια κατεύθυνση ήταν και η δημιουργία του Μητρώου Αγροτών, η αναδιάρθρωση του θεσμού της γεωργικής ασφάλισης, ενώ η εγκαθίδρυση αγροτικών κέντρων πολιτών, ενώ προχωρήσαμε και στην κατοχύρωση τοπικών προϊόντων, πάρα πολύ σημαντικός τομέας, προκειμένου να ενισχύσουμε τις εξαγωγές γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων με προεξάρχουσα την έγκριση και την αποδοχή πλέον ως προϊόντος της Κύπρου του κυπριακού χαλουμιού. Στον τομέα της ενέργειας, υλοποιώντας μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική, προχωρήσαμε επιτυχώς σε νέους γύρους αδειοδοτήσεων, προσελκύοντας εταιρείες κολοσσούς και συνάψαμε σχετικές διακρατικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας με χώρες της ευρύτερης περιοχής, εφαρμόζοντας την ίδια στιγμή μια πολιτική που στόχο έχει αφενός τη μείωση του κόστους αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου την προστασία του περιβάλλοντος με την μείωση των ρήπων, δημιουργούμε τις κρίσιμες υποδομές για έλευση και εκμετάλλευση του φυσικού αερίου με την κατασκευή του τερματικού σταθμού εισαγωγής αερίου, ενώ παράλληλα από το 2022 προχωρούμε στο άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται και η εμβληματική ανάπτυξη του ενεργειακού λιμανιού στο Βασιλικό, η οποία μας επέτρεψε να ικανοποιήσουμε μεταξύ άλλων έτοιμα δεκαετιών των Λαρνακαίων με την μετακίνηση των εγκαταστάσεων των πετρελαιοειδών των εγκαταστάσεων, μιλούμε για τις δεξαμενές, από την πόλη της Λάρνακας. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη η βαρύτητα δόθηκε στην υλοποίηση έργων υποδομής με απότερο στόχο την στήριξη των τοπικών κοινωνιών και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Συνολικά, από το 2015 έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης τοπικά έργα σε όλες τις επαρχίες και κοινότητες, αλλά και έργα κοινής ωφελίας, ύψους που υπερβαίνουν τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως ο εν λόγω σχεδιασμός αποτελεί την μεγαλύτερη οριζόντια αναπτυξιακή επένδυση που έγινε ποτέ στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, υλοποιώντας πάγια διαχρονικά αιτήματα δεκαετιών, είτε από δήμους, είτε από κοινότητες, είτε ευρύτερα κοινής ωφελίας που τα ζητούσαν οι πολίτες. Δεν θεωρώ σκόπιμη την όποια περαιτέρω ή εν λεπτομερή αναφορά, καθώς για σκοπούς λογοδοσίας το σύνολο των αναπτυξιακών δράσεων βρίσκεται αναρτημένο και τη χάνει συνεχούς επικαιροποίησης στην σελίδα της Προεδρίας. Επιτρέψτε μου όμως, απλά συνοπτικά, να προβώ σε ειδική αναφορά για μια σειρά από σημαντικότατα έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου, καθώς και αυτά αποτελούν πάγια και διαχρονικά αιτήματα των πολιτών, όπως οι αυτοκινητόδρομοι Πάφου Πόλης, Χρυσοκούς, Λεμεσού Σαϊτά, Λευκοσίας Παλαιχωρίου, Κέας Τρομερίτη, Ευρύχου, καθώς και η τρίτη φάση του περιμετρικού
Λευκωσίας ύψους πέραν των 350 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένω ότι σύντομα θα προχωρήσουμε και στον δρόμο Λάρνακας Δεκέλιας, κάτι το οποίο εκκρεμεί και πρέπει το συντομότερο να επισπευθούν οι διαδικασίες. Κυρίες και κύριοι, με τα όσα έχω αναφέρει, δεν παραγνωρίζω πως παρά τα όσα θετικά έχουν καταγραφεί, έχουν επιτευχθεί αναπόφευκτα κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης διεπράχθησαν και λάθη. Οφείλω να είμαι ειλικρινής και να παραδεχτώ με αυτοκριτική διάθεση τις αστοχίες που παρατηρήθηκαν εκ μέρους της κυβέρνησης σε επιμέρους τομείς πολιτικής. Το πλέον σημαντικό κατά την άποψή μου είναι το θέμα του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Είναι καλά γνωστό πως το πρόγραμμα υιοθετήθηκε επί διακυβέρνησης του αημνήστου Προέδρου Τάσου Παπαδόπουλου και εν συνεχεία διατηρήθη επί διακυβερνήσεως του αημνήστου Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια και βεβαίως συνεχίστηκε και επί της παρούσης διακυβέρνησης. Όπως είναι επίσης γνωστό πως το 2013 ο κίνδυνος χρεοκοπίας της χώρας μας ανάγκασε στην διαμόρφωση ελκυστικότερων κινήτρων για προσέλκυση επενδύσεων μέσω του προγράμματος. Δυστυχώς, και το ομολογώ, δεν υπήρξε η αναγκαία επιμέλεια από πλευράς κυβέρνησης ως προς την αντιμετώπιση των κενών, των ελλείψεων και των αδυναμιών ενός προγράμματος που από την αρχή υιοθέτησης του το 2007 λόγω ελλιπούς νομοθετικού πλαισίου και του επιβαλλομένου εποπτικού ελέγχου έτυχε κατάχρησης από επιτήριους. Πρόσφατα έχει εκδοθεί η τελική έκθεση και το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής υπό τον κύριο Μύρωνα Νικολάτου. Η θέση μου για την τελική έκθεση ταυτίζεται απόλυτα με όσα ο Γενικός Ελεκτής ανέφερε με γραπτή ανακοίνωση του στις 4 Μαΐου, όταν σχολίαζε το ενδιάμεσο πόρισμα της Επιτροπής, όπου μεταξύ άλλων χαρακτήριζε το πόρισμα ως εκτενές, καλά δομημένο και άριστα τεκμηριωμένο. Ταυτίζεται και σήμερα η θέση μου αυτή και απόλυτα με το τελικό πόρισμα της Επιτροπής, όπου καταλογίζονται ευθύνες είτε στην παρούσα είτε στις προηγούμενες κυβερνήσεις, είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είτε σε λειτουργούς της δημόσιας υπηρεσίας, είτε σε παρόχους. Παρά τα αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν θα επικαλεστώ το πόρισμα για να αποποιηθώ των δικών μου ευθυνών. Ευθαρσώς αναγνωρίζω όλα όσα αφορούν την διακυβέρνηση μου. Γι' αυτό και δεν διστάζω με παρησία να απολογηθώ και να ζητήσω τη συγνώμη του λαού για τα δικά μας λάθη, τα οποία έγιναν η αιτία να προκληθεί μια πρωτοφανής πολιτική οξύτητα που στις πλείστες περιπτώσεις υπερεύαινε τα όρια του πολιτικού πολιτισμού με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, προσωπικές επιθέσεις και, αν θέλετε, κατά συκοφάντηση τόσο του ιδίου όσων μελών και της οικογενείας μου αλλά και μελών της κυβερνήσεως. Εκείνο που θέλω να επισημάνω, φίλες και φίλοι, είναι πως κατά αντίθεση των όσων έγινε προσπάθεια να μου αποδοθούν. Πουθενά στο πόρισμα δεν διαπιστώνονται ή αποδίδονται ελαττήρια καταδολίευσης ή διαφθοράς, είτε του Προέδρου είτε των μελών της κυβερνήσεως. Θα επαναλάβω. Δεν επικαλούμε ελαφρυντικά για τις ευθύνες σε όποιους άλλους το πόρισμα καταλογίσει. Γι' αυτό και θέλω για άλλη μια φορά να απολογηθώ για τα όσα είδαν, για τα όσα συνέβησαν και είδαν το φως της δημοσιότητας και προκάλεσαν αισθήματα δυσπιστίας στους πολίτες, δυσαρέσκειας και δυσπιστίας. Θεωρώ οφειλόμενο την ίδια ώρα να σας εξομολογηθώ πως τα όσα διαδραματίστηκαν με αφορμή το επενδυτικό πρόγραμμα αποτέλεσαν για μένα την οδυνηρότερη περίοδο κατά τη 40χρονη παρουσία μου στην πολιτική ζωή του τόπου. Το πλέον σημαντικό, κυρίες και κύριοι, που
καταμαρτυρεί την καλή την πίστη διάπραξη των λαθών που προανέφερα, αποτελεί, και θέλω να το υπερτονίσω, η άμεση λήψη συγκεκριμένων μέτρων, αλλά και η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης σε δίωξη όσων εμπλέκονται σε ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα. Να υπενθυμίσω πως ευθύς μετά τα δημοσιεύματα του Διεθνούς Δημοσιογραφικού Δικτύου Αλ-Τζαζίρα αποφασίστηκε ο οριστικός τερματισμός του προγράμματος, η σύσταση της Επιτροπής Αποστέρησης Υπηκότητων από όσους δολίως την απέκτησαν. Και με τη συνδρομή της Γενικής Εισαγγελίας διορίστηκε η Ερευνητική Επιτροπή με ιονή δικαστικές εξουσίες υπό τον κύριο Μύρωνα Νικολάτο, η οποία, όπως έχω προαναφέρει, διεξέδωσε ένα πόρισμα που γίνεται καθολικά αποδεκτό ως αντικειμενικό, τεκμηριωμένο, με απόδοση ευθυνών, αλλά και σωρία συστάσεων. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Υπουργική Επιτροπή θα μελετήσει τις επισημάνσεις της Επιτροπής προκειμένου να υιοθετήσει πρακτικές που θα αποτρέπουν ανάλογα κενά και αδυναμίες σε αποφάσεις ή προγράμματα που υιοθετούνται σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Κυρίες και κύριοι, φίλοι υπουργοί, παραμένουν 20 μήνες διακυβέρνησης. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που καλώ και αναμένω τόσο από τους νέους όσο και από τους υφιστάμενους υπουργούς, υφυπουργούς και τα άλλα μέλη της κυβέρνησης να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες τους και μέσω της σκληρής δουλειάς και προσήλωσης το όραμα που έχουμε θέσει να καταβάλουν το άπαντον δυνάμεων τους για την επίτευξη των εθνικών στόχων που άπτονται των αρμοδιοτήτων των χαρτοφυλακίων τους. Στόχοι που ήδη έχουν καθοριστεί και αφορούν την υλοποίηση των εξαγγελιών του προγράμματος διακυβέρνησης 13-18, αλλά και των μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών δράσεων του σχεδίου «Κύπρος το αύριο». Είναι ένας, φίλες και φίλοι, μετασχηματισμός για την υλοποίηση του οποίου θα αξιοποιηθούν πλήρως το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπεται για την περίοδο, για την ίδια περίοδο, από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής μέσω του προγράμματος Θάλια, το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ που σύμφωνα με την μελέτη αντικτύπου θα προκύψουν από ιδιωτικές επενδύσεις ή συμπράξεις με το δημόσιο. Ενώ πρόσθετα, όπως έχω και κατά την εξαγγελία του σχεδίου αναφέρει, οι ετήσιες δαπάνες του προϋπολογισμού θα προσαρμοστούν και κατανεμηθούν σύμφωνα με τους άξονες του νέου αναπτυξιακού μοντέλου. Ένα σχέδιο που παίρνει σάρκα και οστά, με συγχωρείτε, στις 8 Ιουλίου με την παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίας Ούρσουλα Βον ντερ Λάιεν, η οποία θα δώσει την τελική έγκριση για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως έχω αναφέρει και κατά την παρουσία του σχεδίου «Κύπρος το αύριο», πρόκειται για ένα συνολικό οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό. Οδηγεί οικονομία, τεχνολογία, νοοτροπίες και θεσμούς σε μια νέα εποχή και επιδίωξη. Είναι μια κορυφαία πρόκληση ώστε η χώρα μας να συμβαδίζει με τις απειταγίες της σύγχρονης εποχής σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας, περιβαλλοντικής και ψηφιακής προσαρμογής, αλλά και ανάπτυξης. Θέλω να επισημάνω πως οι δράσεις του σχεδίου «Κύπρος το αύριο» στην ολοκληρωμένη του μορφή περιλαμβάνει 58 συναλλικά μεταρρυθμίσεις και 76 αναπτυξιακές επενδύσεις που αποτελούν την μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή παρέμβαση από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται για ένα εθνικό σχέδιο που ετοιμάστηκε με την συνδρομή και τις σχετικές εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από την αρμόδια τεχνική επιτροπή που έχει συσταθεί με την συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων και η οποία θα συνεχίσει το έργο της με στόχο την υλοποίηση των απαιτουμένων μεταρρυθμίσεων στους τομείς μεταξύ άλλων της δημόσιας υπηρεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της δικαιοσύνης,
της καταπολέμησης της διαφθοράς, της έρευνας και καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της παιδείας, της κοινωνικής ευημερίας και ενσωμάτωσης, της πράσινης οικονομίας και της κλιματικής ουδετερότητας, των δημόσιων μεταφορών. Αυτό, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, είναι το όραμα και οι στόχοι που θέτουμε για τους επόμενους 20 μήνες διακυβέρνησης. Για την επίτευξη του απαιτείται πίστη και αφοσίωση στο στόχο. Αποφασιστικότητα, σωστός προγραμματισμός, συνέργειες μεταξύ Υπουργείων και υπηρεσιών και ιδιαίτερα χρονική συνέπεια. Δεν πρέπει βεβαίως, λαμβάνοντας υπόψη τον πρωταγωνιστικό ρόλο της κυβέρνησης, να παραγνωρίζονται ή να παραγνωρίζεται πως για την επιτυχία του οράματος και του στόχου επιβεβλημένη καθίστατη συνεργασία όλων των θεσμών της χώρας, με προεξάρχουσα βεβαίως την κυβέρνηση, αλλά και το νομοθετικό σώμα, την δημόσια υπηρεσία και τους κοινωνικούς εταίρους. Δεν έχω καμιά αμφιβολία πως το μεγάλο αυτοεχείρημα θα τύχει τη στήριξη του συνόλου των κοινοβουλευτικών κομμάτων και όσων άλλων εμπλέκονται, αφού οι στόχοι που τίθενται δεν έχουν ιδεολογικό χρώμα ή τις όποιες άλλες σκοπιμότητες. Η υλοποίηση του προγράμματος θα συνιστά καθολική επιτυχία του πολιτικού συστήματος της χώρας. Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι η πολιτική πορεία κάποιου από εμάς, το μέλλον οποιοδήποτε πολιτικού σχηματισμού, αλλά το μέλλον των επόμενων γενιών, το μέλλον της ίδιας της πατρίδας μας. Κυρία Δράκου, κυρία Παρισσινού, κύριε Χατζημαντέλα, Πελεκάνου, Ιωσήφ και Σεντόνα, αναλαμβάνετε τις καθόλου τιμητικές θέσεις των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του κυβερνητικού εκπροσώπου και της αναπληρώτριας κυβερνητικού εκπροσώπου, του Διευθυντή Γραφείου Τύπου της Προεδρίας και του Επιτρόπου Εθελοντισμού, ως θα μετονομαστεί σε πολίτη. Και θέλω να τονίσω πως οι διορισμοί σας βασίστηκαν στις ακαδημαϊκές σας γνώσεις, στην επιστημονική σας κατάρτιση, στον επαγγελματισμό και τις εμπειρίες σας, αλλά κυρίως και στο ήθος και την εντιμότητα που σας χαρακτηρίζουν. Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα σας, καλείστε να εργαστείτε, έχοντας ως γνώμονα, πριν και πάνω απ' όλα, και την ηθική υποχρέωση, το καλός, να υπηρετήσετε το καλός νόμιμο συμφέρον της πατρίδας μας, αλλά και των πολιτών στους οποίους έχουμε εντολή να υπηρετήσουμε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνετε, που είμαι βέβαιος, με τη στήριξη και των υπολείπων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, θα κατορθώσουμε να δούμε το όραμα μας για την Κύπρο του αύριο να πραγματώνεται. Σας ευχαριστώ και σας χαίρω και πάλι. Καλείται στο βήμα η έντιμη Υπουργός Δικαιοσύνης, κυρία Στέφη Δράκου, για να απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή τόσο για τον συνάδελφό μου Μιχάλη Χατζημαντέλα, όσο και για μένα να επιδητήσουμε δύο νευραλγικά Υπουργεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτά της Υγείας και της Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, αλλά και για την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, κυρία Αναστασία Ανθούση, που θα αναλάβει το αξίωμά της μετά την ψήφιση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού. Τιμή αποτελεί και για την ομάδα επικοινωνίας που θα σας πλαισιώνει εδώ στο Προεδρικό, του νέου κυβερνητικού εκπροσώπου Μάριου Πελεκάνου, της νέας αναπληρώτριας κυβερνητικής εκπροσώπου Νιώβης Παρισσινού και του νέου Διευθυντή του Γραφείου Τύπου Ανδρέα Ιωσήφ, αλλά και ο διορισμός του κυρίου Παναγιώτη Σεντόνα στην θέση του Επιτρόπου Εθελοντισμού με διεύρυνση των καθηκόντων του και τη μετονομασία σε Επίτροπο του Πολίτη. Κύριε Πρόεδρε, αναγνωρίζουμε το βάρος της ευθύνης που μας αναλογεί.
Είμαστε έτοιμοι να φέρουμε εις πέρας το απαιτητικό έργο που αναλαμβάνουμε και να εργαστούμε με προσήλωση για την υλοποίηση τόσο του κυβερνητικού προγράμματος της κυβέρνησης Αναστασιάδη, όσο και του Εθνικού Σχεδίου Κύπρος το Αύριο. Εκ μέρους του συναδέλφου Υπουργού Υγείας Μιχάλη Χατζιπανδέλα, σας μεταφέρω την αποφασιστικότητά του να αφοσιωθεί στις ζωτικές προτεραιότητες του Υπουργείου του, τη διαχείριση της πανδημίας, την πιστή εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, την αναβάθμιση των δημοσίων νοσηλευτηρίων και της παρεχόμενης φαρμακευτικής περίθαλψης, την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών και επενδυτικών δράσεων που προνοούνται στο κυβερνητικό πρόγραμμα και το σχέδιο Κύπρος το Αύριο, την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού προγράμματος. Εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου Μάριου Πελεκάνου, σας μεταφέρω τη διαβεβαίωση του να εργαστεί με μοναδικό στόχο να φέρει εις πέρας την αποστολή του σε πλήρη συνεργασία και συνεννόηση με τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στις προτεραιότητες του είναι να εμπλουτίσει τον τρόπο λειτουργίας του γραφείου του, εφαρμόζοντας καινοτόμες ιδέες και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία. Ο συνάδελφος Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζιπανδέλας και η ομάδα επικοινωνίας του γραφείου σας θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν περαιτέρω τους δικούς τους στόχους κατά τις τελετές παράδοσης παραλαβής που θα πραγματοποιηθούν στη συνέχεια. Από δικής μου πλευράς, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη σας. Στους 20 μήνες που έχουμε μπροστά μας, οι στόχοι έχουν ιεραρχηθεί από εσάς και δεν είναι άλλη από την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης και τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ήδη μια σειρά σχετικών νομοσχεδίων είναι κατατεθειμένα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ευελπιστώ πως σε πλήρη συνεργασία με τις πολιτικές δυνάμεις θα καταστεί εφικτό να ψηφιστούν. Ευελπιστώ λοιπόν στην βοήθεια όλων των εμπλεκομένων φορέων ώστε η περίοδος αυτή να είναι γόνιμη, ωφέλιμη για τη χώρα μας και να ανταποκριθούμε στις απαιτητικές προσδοκίες των συμπολιτών μας. Προς τούτο, από την πλευρά όλων μας, θέλω εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου για ακόμη μια φορά να σας διαβεβαιώσω για τη βούληση που διαθέτουμε για ευρύτερη δυνατή συνεργασία και συνδιαβούλευση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ανεξαρτήτως πολιτικών ή ιδεολογικών τοποθετήσεων. Την ίδια στιγμή θέλω να τονίσω ότι όποια καλόπιστη κριτική για εμάς είναι καλοδεχούμενη, ως απαραίτητη για τη δυνατότητα διόρθωσης τυχόν λαθών και παραλήψεων. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω επίσης το σύνολο των προκατόχων μας για το σημαντικό μέχρι στιγμής έργο που έχουν παράξει και την παρακαταθήκη που έχουν αφήσει. Έργο και παρακαταθήκη, η συνέχιση των οποίων συνιστά για εμάς πρόσθετη ευθύνη. Με αυτά τα λίγα λόγια, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες και όλους καλή αρχή και καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ. Λήξη τελετής.